Το παραμύθι της δίθεν δίκαιης ανάπτυξης που θα επουλώσει τις πληγές, η έξοδος από τα μνημόνια και την κοινωνία όρθια, η αποκατάσταση των αδικιών είναι μια μεγάλη κοροϊδία που μπορούν να το κρίνουν από την ίδια τους την πείρα οι νέοι. Και ποια είναι αυτή η πείρα? Είναι η πείρα των σπουδαστών του ΤΕΙ της Λάρισας που έκαναν ένα μεγάλο αγώνα και το συνεχίζουν, διεκδικώντας την ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών τους κοντά στο κοινό μπλοκ κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών που αντιμετωπίζουν τους σπουδαστές σαν πελάτες ακριβών γνώσεων και αυριανούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Οι σπουδαστές, με την πρωτοπόρα στάση των μελών και φίλων της ΣΝΕ μέσα στους σπουδαστικούς συλλόγους, διεκδίκησαν να σπουδάζουν δωρεάν με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, με σύγχρονα εργαστήρια, καθηγητές βιβλία και εστίες. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση φέρνει τις αλλαγές για να εξοικονομήσουν πόρους, δηλαδή για να πετσοκόψουν κι άλλο την πενιχρή χρηματοδότηση. Οι σπουδαστές διεκδίκησαν να μαθαίνουν ολοκληρωμένα το αντικείμενο που σπουδάζουν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θέλουν να αγοράζουν την γνώση ανάλογα με το πορτοφόλι μας. Γι' αυτό φτιάχνουν ένα μεγάλο παζάρι ακριβών μεταπτυχιακών, σεμιναρίων και διετών σπουδών και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Οι σπουδαστές διεκδίκησαν να υπάρχει ένα πτυχίο υψηλού επίπεδου για κάθε επιστημονικό αντικείμενο, ενώ η κυβέρνηση φτιάχνει αμοφή τους πολλών ταχυτήτων σε κάθε επάγγελμα που θα αξιοποιούνται την εργοδοσία για να χτυπιούνται τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Οι σπουδαστές διεκδίκησαν κάθε τμήμα να ιδρύεται με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ στα σχέδια των κυβερνήσεων τμήματα ανυποκλίνουν ανάλογα με τα συμφέροντα επιχειρήσεων. Σήμερα ανοίγουν ένα τμήμα με δεξιότητες που αύριο μπορεί να έχουν ξεπεραστεί. Το μάρμαρο το πληρώνουν σταθερά οι φοιτητές που μένουν ξεκρέμαστοι και πληρώνουν για να παρακαταρτιστούν. Τα σχέδιά τους οδηγούν ακόμα και συγκολήσεις τμήματων που καμία συνάφεια δεν έχουν μεταξύ τους, σπουδαστές να μπαίνουν σε μια σχολή και να βγαίνουν από μια άλλη. Είναι επίσης η πείρα των μαθητών που βγήκαν μαζικά στους δρόμους της χώρας και στη Λάρισα τον Οκτώβρη, φωνάζοντας για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Είναι οι μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου που με την ψήφο τους μπορούν να μηδενίσουν το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, όπως μηδενίζουν εκείνη τα όνειρα των νέων. Να μηδενίσουν όσους αναγκάζουν τις οικογένειές τους να σπαταλούν 1,63 δισεκατομμύρια το χρόνο για τη μόρφωση των παιδιών τους, όσους κάνουν το σχολείο πανάκριβο εξεταστικό κέντρο και αφήνουν τους μαθητές της φετινής Δευτέρας Λυκείου με την αγωνία τρεις μήνες πριν τις εξετάσεις, αφού δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το σύστημα εισαγωγής τους στα πανεπιστήμια και αν θα χρειαστεί από φέτος να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Είναι η πείρα των νέων αγροτών που παλεύουν στα μπλόκα αλλά και κάθε μέρα για να ζήσουν στην κήτο πατεράδο τους και βλέπουν τις τράπεζες και τους εμποροβιομήχανους να τους βάζουν τη θηλιά στο λαιμό, τις κυβερνήσεις να τους ληστεύουν με φόρους, χαράτσια, κατασχέσεις και εισφορές, την ώρα που για τους εφοπλιστές δίνουν αφορολόγητο το πετρέλαιο και στους βιομήχανους τζάμπα το ρεύμα. Και από τη σημερινή εκδήλωση εκφράζουμε τη στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς που δίνει τον αγώνα για την επιβίωση, ενωμένη στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αποφασισμένη να μην σκύψει το κεφάλι στον ευεργμό και την τρομοκρατία της κυβέρνησης που σέρνει πρωτοπόρους αγρότες σε δίκη χωρίς καν το δικαίωμα πριν να απολογηθούν. Στα μπλόκα λοιπόν της αγροτιάς να σπάσει ξανά της κυβέρνησης ο Τσαπουκάς. Και οι δύο συμφωνούν με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που μας έφερε μέχρι εδώ, με τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Και οι δύο συμφωνούν και ψήφισαν άλλωστε από κοινού το μνημόνιο το τρίτο, αλλά και τους ριζοκομμένους μισθούς, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους πληστηριασμούς, όλες τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή το χτύπημα στα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών, τα δίδυνα στα αναπτυξιακά και το ατέλειωτο κυνήγι προσόντων. Γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ λένε να μην ψάχνει να βρει ο λαός και η νεολαία διαφορές, να κάνει τώρα την πραγματική διαφορά με δυνατό ΚΚΕ. Τη μόνη δύναμη που του είπε την αλήθεια, που αποκάλυψε τα βρώμικα σχέδια της κυβέρνησης, που μπήκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, των φοιτητών, συνολικά του λαού, για να μην περάσει την λαϊκή λέλαπα, να μην μόνο νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού ότι αυτό που ζούμε είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει, δηλαδή με τις μειωμένες απαιτήσεις, με την απογοήτευση, τη μυρολατρεία που οδήγησε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας αριστερό άλοθη στα μνημόνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Σύγχρονη ανάγκη και κοινωνική πρόοδος σήμερα είναι να δουλεύουν όλοι με μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο που σπούδασαν, να παίρνουν όλη την απαραίτητη γνώση πάνω στο αντικείμενό τους μέσα στο πτυχίο, τα συγγράμματα και τα εργαστήρια να είναι σύγχρονα, να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στο επιστημονικό αντικείμενο. Σύγχρονο νέο και πραγματικά προοδευτικό σήμερα είναι να μπορούν όλοι οι νέοι να αθλούνται, να έχουν ελεύθερο χρόνο. Αναγκαίο είναι οι νέοι εργαζόμενοι να δουλεύουν με δικαιώματα, κανείς να μην αμείβεται με λιγότερα από 751 ευρώ
κανείς να μην αναγκάζεται να εξαιρετευτεί για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Πρόοδος είναι να μην συνηθίσουμε από τώρα που είμαστε νέοι άνθρωποι να βλέπουμε τις σφαγές λαών και τα κέρδη των λίγων όπως την Παλαιστίνη, τη Συρία και αλλού. Πρόοδος είναι η πάλι για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς, για την ειρήνη και τη συνεργασία μαζί τους, ενάντια στον εθνικισμό, τον αλυτρωτισμό που ξεπηδάει μέσα από ανατολικού τύπου συμφωνίες όπως αυτή των Πρεσπών. Στον εθνικισμό, ο λαός και η νεολαία δεν πρέπει να απαντήσει κι αυτός με άλλον εθνικισμό, αλλά τον άτομο και τα υπερβολικά συμφέροντα να τα βάλει απέναντι, γιατί μόνο αυτοί έχουν συμφέρον από την καλλιέργεια τεχνολογικών. Σήμερα, προοδευτικό είναι η ψήφος κάθε νέου να συμβαδίζει με τις ανάγκες και τα όνειρά του. Γιατί στηρίζοντας το ΚΚΕ στους Δήμους και τις περιφέρειες, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε ο λαός να διεκδικήσει στα επιμέρους τοπικά προβλήματα λύσης, έχοντας υπόψη ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι το μακρύ χέρι του κράτους, εφαρμόζουν την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό αποδεικνύεται και από τα έργα και τις ημέρες της Δημοτικής Αρχής στη Λάρισα, με το βάθμα της ανταποδοτικότητας των δημοτικών υπηρεσιών, με την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με την επιβολή 27 εκατομμυρίων ευρώ φόρων και τελών τα τελευταία χρόνια. Αποδεικνύεται από τη στάση του Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού, που πρώτος έτρεξε να συναντηθεί με τον πρέσβη των ΗΠΑ και δεν βγάζει τσιμουδιά για τις στρατολικές βάσεις που φυτρώνουν στη Θεσσαλία σαν τα μανιτάρια, ενώ την ίδια ώρα ψαλεύει και αυτό στα θολά νερά του εθνικισμού. Αυτό φαίνεται αλλά και από τι κάνανε οι κομμουνιστές δήμαρχοι εκεί που εκλέφτηκαν, που αποτέλεσαν αντιπολίτευση στην κεντρική πολιτική, βαδίζανε μαζί με τον λαό της περιοχής, τον κάλεσαν να διεκδικήσει, κατέληξαν την τεράστια επιχρηματοδότηση στους Δήμους από το κράτος, ειδικά για κοινωνικές παροχές, και κατάφεραν σε ορισμένες περιπτώσεις και κάποιες κατακτήσεις που ανακούφισαν τον λαό για την νεολαία.